think it's important to give people more access to a museum that's the most famous and almost frightening to people. And I think it's important that people learn to really look. And so if they can see the humanity in the work and feel some connection to it, they'll be able to see it better. Van Gogh βρήκε έναν τρόπο να βρει μια δεύτερη ανάγνωση εικόνας που δεν είναι ξαφνικά η καχυποψία, αλλά που είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι άνθρωποι. Ce regard artistique est très différent du regard savant ou même du regard du visiteur. C'est que il sait presque faire revivre l'œuvre. Il lui apporte quelque chose de lui-même. Il y a une espèce de transfert qui se fait de l'artiste à l'œuvre. Donc c'est tout le mythe de Pygmalion. Το μεγάλο μουσείο του Λούβρου, το μνημείο αυτό, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πώς μπορεί να χωρέσει μέσα στο μικρό, απομονωμένο, με σημαντική συλλογή βέβαια, μουσείο στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συνεργασία 5 μουσείων της Θεσσαλονίκης, των σημαντικότερων, ανάμεσά τους το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και τα πιο παραδοσιακά μουσεία, το Βυζαντινό, το Αρχαιολογικό. Συνεργάζονται λοιπόν για πρώτη φορά με το Λούβρο, μάλιστα το μεγαλύτερο μουσείο της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη συλλογή αλλά και θεσμικά. Μία στιγμή καταπληκτική, τη οποία στιγμιότυπα θα σας δείξουμε. Κύριος όμως λόγος που έχουμε έρθει εδώ στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι για να συναντήσουμε την Anne Golding, μια καλλιτέχνηδα της οποίας η πορεία και το έργο βρίσκεται, αν θέλετε, στο επίκεντρο και στη συνείδηση πολλών, όχι μόνο καλλιτεχνών, αλλά και θεατών που έρχονται σε επαφή με αυτό, γιατί εγείρει ζητήματα και ερωτήματα τα οποία σπανίως θέτουμε πια υπό τη μορφή που ίδια τα βάζει. Τι έχει κάνει η Anne Golding στη συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη? Με την έκθεση που θα δούμε στην συνέχεια της συζήτησής μας, που λέγεται «Σκοποφίλια», έχει προσεγγίσει πολύ σημαντικά έργα του Λούβρου, πολύ κλασικά έργα που σας είναι γνωστά, και με το δικό της τρόπο έχει ρίξει μια πολύ τρυφερή ματιά, αποσπώντας τιμές και στιγμιότυπα από τις εικόνες, που ίσως ένα μάτι με την πρώτη ματιά δεν κάθεται να παρατηρήσει. Αυτή λοιπόν την προσέγγιση της, που έχει να κάνει με πάρα πολύ πολύ γνωστά έργα του Λούβρου, θα συζητήσουμε σήμερα, αλλά και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το σύνολο της δουλειάς της, το οποίο έχει και ορισμένα στοιχεία σοκ. Θα ήθελα γι' αυτό να σας προειδοποιήσω. Mrs. Golding, I think that many, many people and artists know your work. They know and they love your work. But here we have to start with Scopophilia and then we go back, okay? Okay. We would like very much to ask you about the Scopophilia, which is a word that we know very well as Greeks, you know. Tell us about this choice. When did you choose that? What does it mean in Greek? Scopophilia? Yes. Scopo is look and philia is love. And love with a kind of obsession, yes. You know. So? And does it have a sexual connotation in Greek? No, I don't think so. Scopophilia, no. But we can understand through that and through your work that you are given a dimension like this and we like that very much. I don't think people realize how sexy the Louvre is. So for me, Scopophilia was taught to me by a great photographer who's not with us anymore, named Peter Hujar. Mm-hmm. And he taught me this word in the 80s and taught me the meaning of it was love of looking and fulfillment of by looking. And people, many people in, you know, America or wherever, don't seem to understand the concept. They immediately assume that it implies voyeurism or vicarious pleasure. Mm-hmm. I guess it's hard for them to detach pleasure mm-hmm. at looking from pleasure in a voyeuristic sense.
So it's been hard to explain there. Mm-hmm. It's lovely to be in a country that understands the word even better than I do. Mm-hmm. Thank you. We thank you very much because you also give us the idea of what a museum is today. I've heard from Mrs. Bernadac that we will meet later that you've spent once a week many hours in the museum staring at the works, and I think that perhaps some of the hours you were absolutely alone without crowd around. Would you please tell us this experience, which I love very much, I can imagine, but please tell us. I don't know if anyone can imagine. It's heaven on earth. There was an idea of me working collaboratively with a famous theater director on the work that he was choosing and to install it as a kind of dry, two-dimensional piece among his choices, curating from the museum. And I was in the room where we were going to have this possible installation, and I walked out of the room. I was completely alone in the museum, and I fell in love with a woman in the painting. Mm-hmm. And it was an epiphany for me. Mm-hmm. The depth of my emotion for this woman in the painting, mm-hmm. and for many people in the painting, well, not many, I'm a little discriminate, but a number of people in the paintings. And it was radical. It really was an epiphany for me of what the nature of looking and how happy that can make you. Mm-hmm. I was joyous. Mm-hmm. And I shared that with Marie-Laure Bernadette, and she was one of the only people, she understood it immediately, mm-hmm. immediately, with no explanation further than that. She just said, yes, I go there alone mm-hmm. when I need to feel well, to feel myself. Mm-hmm. So as a woman, I felt that she had a unique understanding of what I was talking about. And that's when the project really began, when I began working with her. As I was looking at the film that we see here in the show, which is amazing, I mean, you feel many different emotions between love and hate, death and beauty. And I was thinking of your previous work, and I was finding connections in the area of expressing the ages of life. I never really think about the age of anybody. I think people change ages every day, mm-hmm. and you're only an age to other people, mm-hmm. not to yourself. Perhaps you're talking about your own work, which is very much about that, I understand, Catherine. Can you say a little bit about your work? About my work? Yeah. Well, I could do that only for you. It's the first time that an artist, a so important artist, asked me, you know, in front of a camera. I would just say one word, that my work has to do with the pain that one generation gives to the next generation as a knowledge of gender, you know. And perhaps here we have a common element to talk about the gender and how family becomes a kind of prison in our life, and how we get out after, and how we liberate from this. And when I go also in the museums for you know, for the program, for the TV program, I can understand the feeling of being alone with these pictures from the past that speaks in you, deeply in your heart, like saying that so many other people before you, so many other artists have seen this and that and that. And here I stop. I have to ask you now, okay? That's really interesting, though, because I was hoping that, well, I come from the 70s. There was a huge argument about whether photography was art, mm-hmm. As versus painting. That was still an active argument. There was a huge argument about whether women could be a good artist. That was told to me even in the 80s by a formidable dealer of art, one of the big ones, that there was no such thing as a good female artist. And I grew up in this. I had to fight and fight and fight in a way that girls don't have to fight now. Mm-hmm. And I don't think they have any idea
that how hard it was for us. Mm-hmm. I worked 15 years anonymously, but the great thing was I always thought I was famous. Because if there was a little article about me in Boston Globe, I'd be so happy, like, oh, I'm, you know. But I didn't make my work ever to be famous in the sense of the way the word is used now. When I was a child, I decided I didn't want to go through my life without making a mark, some type of mark on the world. And you did. So that's what fame is to me. It's not about celebrities or creating something out of nothing. That doesn't interest me in the least. Compare the two periods of your life and your work between photographies and the violence that you were depicting, which is an exceptional part in our society, maybe those years, 70s, 80s, you know. And now this tenderness, there is a gap between these periods. What happened in your life and in your work among these periods? Have you changed your view on the human body, on the human experience? It's the same, you just tell us in a different way? No, my view of humanity has changed greatly. I think, you know, in our lives we have AD and BC. We have certain events in our lives that are before and after. And one of those events was when my boyfriend battered me severely. And it changed my life enormously. After that, I think the work became very hard and very angry and very much about man's hatred of women or fear of women. Then at a certain period I went to rehab and I came off drugs and alcohol, and suddenly the world changed in another way. Mm-hmm. I had no idea who I was. I had to rediscover my identity, and I discovered light, which I knew nothing about. Mm-hmm. So I lived in a loft that I still have that has absolutely no light, 10 minutes a day. Really? I don't live there anymore. Mm-hmm. My studio is there. Mm-hmm. My assistants have to work in the dark. But I lived there for 15 years, so I had no idea that light affected color. And I went through a period of real hope. Mm-hmm. And now it's changed. I feel very fatalistic about the world. I think it's, when you think of ancient Greece and the philosophy and the knowledge and the sexuality and the acceptance of gender, an island called Sappho and Plato, and you look at the world now, and we've gone so far backwards. Mm-hmm. I don't have much hope. Where do you think that we've lost our hope? Where have we lost humanity? In the computer. In technology. In the fraud. More people are on Facebook than have friends. Yes, that's true. And this is very hard to believe that, but yeah, you are right. But I want to enter again in the dark room of your work, and only the dark room of the museum. But I think that you are living in a dark room, Nan. And you know, perhaps I think, I will ask you now, perhaps we can find much more light in the dark room than what I think, what we usually think. Mm-hmm. It's not electricity that gives the light, is that right? Well, no. Can I ask you about these moments of lightness? Enlightenment in your life, in your dark room? I think the sound of this woman's voice singing Ovid's Metamorphosis in ancient Latin, that's a light for me, the sound of her voice. The love that I began to feel for the sculptures in the Louvre, they became my friends, literally. And I learned that in the old Roman days, they used to have big marriages of the sculptures to each other,
and to human beings. And Chris Marker, an artist who I adored and wished, you know, very much looked up to, he also believed that statues were real. He recently passed away. But he also had this relationship to what one would call inanimate objects, to the soul of them. Because a piece of art is made, a great piece of art is made from somebody's soul to such an extent, and you recognize that in the work, then it becomes another being that you have a communication with. I just fell in love with some of the people. I also became very interested in the issues of body parts like hair, the elements like water, details like hands, details of hell, details of light, as you say, in the paintings. Mm-hmm. So the paintings are not photographed as full paintings, but it's little excerpts of the paintings that I loved, mm-hmm. and that I was drawn to. A little bit about the story of the photographs that we have here in the corridor of the museum, and the way that you progressively make us look at the story, because it's a story here, you know, it's a narrative with an adventure of the image. Would you tell us about this adventure? It's an homage to other artists, really. I found one postcard by Ouija, who's an artist I love, and towards the end of his life, he started doing these manipulative photographs. And I saw one of his photographs of Mona Lisa at the time when I was working on Scopophilia. Mm-hmm. And I just found it so amusing and kind of twisted. So I did a lot of research on all the other artists that have used Mona Lisa in their work. Mm-hmm. And we spent a lot of time selecting them and asking their permission. And so for me, I don't have ideas very often. I kind of work from life. But this was an idea, mm-hmm. to do an installation of all the Mona Lisas that I could find done by other great artists. Mm-hmm. And I find it very amusing. Would you like to add something more to the people that they are listening to our conversation? I think that people should remember that life is short and enjoy and find as much pleasure and as many different people in themselves. They should take on as many different personas as they're capable of and live as many different lives. And I wish the best to young people, that they get out of Facebook and start looking at faces. Well, Mrs. Goldin, it was a great honor for us. Well, thank you very much to have you here. Thank you. Nice to meet you. Questo capo, queste crine, ma se
Είναι κοντά μου η Μαριλόρ Μπερναντάκ, είναι επιμελήτρια στο Μουσείο του Λούβρου για το τμήμα που αφορά τη συγχρονιτέχνη και τις εκθέσεις που γίνονται στους χώρους του Λούβρου στις παλιές συλλογές. Έχουμε δει την κυρία Μπερναντάκ ξανά όταν είχαμε συναντήσει τον Γιάν Φάβρη πριν χρόνια στην Ανβέρσα και όταν προετοιμαζόταν η μεγάλη του έκθεση στο Λούβρο. Κοντά μου για να τη ρωτήσω κάποια επιπλέον πράγματα για αυτή την καταπληκτική ιδέα, η οποία βεβαίως έχει και πολλά μυστικά, θα σας τα αποκαλύψουμε σιγά σιγά. Alors, madame Bernadac, le Louvre contemporain, quelle est l'idée? Alors, introduire de l'art contemporain au Louvre peut paraître au départ une idée un peu étrange, mais il faut rappeler que le Louvre au départ a été créé pour les artistes vivants qui, au moment de la Révolution, en 1792, on a ouvert les collections royales du Louvre pour que les artistes viennent travailler, copier, exposer, ils avaient même leurs ateliers. Donc lorsque le nouveau directeur du Louvre, Henri Loirette, est arrivé en 2001 à la direction du Louvre, il a souhaité poursuivre cette politique vis-à-vis des artistes vivants. Et je dis souvent que c'est plutôt avoir un regard contemporain sur le musée et travailler avec des artistes vivants que montrer de l'art contemporain au Louvre, puisqu'en effet, le Louvre, qui a des collections allant de moins 3000 à 1848, n'a pas vocation ni fonction de montrer de l'art contemporain. Il y a d'autres lieux pour ça. Donc ce n'est pas tellement montrer de l'art contemporain, c'est travailler avec des artistes vivants et donc porter un nouveau regard sur les collections, réactiver notre regard, souvent un peu désabusé ou trop savant, ou trop classique sur les collections et apporter un regard artistique, celui que les artistes portent sur les objets. Je me souviens, Boltanski, qui a dit que les musées, les grands musées comme l'Ouvre, ce sont les cimetières de la culture, de la civilisation avant. Qu'est-ce qu'on pense sur cette? C'est vrai que beaucoup d'artistes ont souvent considéré les musées comme des mausolées, comme des choses mortes, et en même temps, ils puisent beaucoup de leur inspiration de façon différente aujourd'hui que les artistes du passé, qui étaient plutôt dans une filiation, une tradition de copie, de respect des maîtres. Les artistes d'aujourd'hui, comme Boltanski par exemple, ou d'autres, ont une vision plus critique sur le musée, sur ses collections, sur sa fonction. Et l'idée du musée a beaucoup évolué aussi au cours du XXe siècle, puisque que ce soit Marcel Duchamp avec la boîte en valise, après les vitrines de Bosch, les inventaires, l'esprit des collections. Beaucoup d'artistes se sont inspirés de l'esthétique du musée, des procédés dans le musée. Donc le musée est toujours présent d'une façon ou d'une autre, comme référence ou comme modèle critique. Bon, sans aller jusqu'à Dada qui voulait vraiment faire table rase des musées ou des futuristes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'époque postmoderne, on a une relecture du passé et de l'art ancien qui inspire toujours beaucoup d'artistes. Donc quand les artistes viennent, et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des démarches d'artistes très différentes. Ils interrogent les musées, ils dialoguent avec les œuvres, et ils apportent leur sensibilité et une nouvelle façon de voir les objets du musée. Thank you.
l'exercice du regard, l'exercice du regard pour l'artiste, pour le grand public, pour qui? Alors, puisque vous parlez du regard, forcément, je pense à ce très beau travail de Nan Goldin qui parle de l'amour du regard, que j'appelle aussi le regard de l'amour, puisque ce regard artistique est très différent du regard savant ou même du regard du visiteur. C'est qu'il sait presque faire revivre l'œuvre, il lui apporte quelque chose de lui-même, il y a une espèce de transfert qui se fait de l'artiste à l'œuvre. Donc c'est tout le mythe de Pygmalion, hein. C'est à force de regarder le statue de chair, on veut la rendre vivante. Et cette espèce de tentation démiurgique, beaucoup de grands artistes l'ont eue. Picasso dans un autre genre, Picasso créateur. Il y a toujours cette idée de rendre vivant. Que l'art ne soit pas une chose morte, que ça ne soit pas uniquement un objet ou une photo. Et la photo en plus étant très mortifère. C'est avoir une présence vivante, ou humaine, ou matérielle, ou, mais avoir l'idée de la présence. Et ça, les artistes, et on le voit bien dans le travail de Nan, comment on passe des statues de chair aux statues de marbre, ou des statues de marbre aux statues de chair, mais d'autres photographes, comme celui qu'on présente également, Mimmo Giudice, travaillent sur ce passage entre le vif et le mort. Et je crois que chez beaucoup d'artistes, il y a cette idée de réanimer, de montrer que les personnes qu'on a peintes à l'époque étaient des personnes vivantes, étaient des personnages avec une sensibilité, avec une histoire, que la mythologie, ce sont aussi des histoires d'amour, de drame, de cruauté, et qu'elles peuvent nous parler toujours aujourd'hui. Donc c'est toujours d'essayer de faire ressortir ce qu'il y a de sous-jacent dans les œuvres, dans l'iconographie, dans la mythologie, qui se cache derrière les formes, quelles qu'elles soient. Et les artistes, étant eux-mêmes des créateurs, sont les plus à même de faire ressortir ce secret des œuvres. Il y a beaucoup de critiques sur l'idée du Louvre que vous travaillez avec des autres musées et c'est l'histoire du grand public qu'il faut revenir au musée. Qu'est-ce qu'on dit sur ça? Vous voulez parler des critiques sur les musées en général ou sur la présence de l'art contemporain? Oui, sur la présence de l'art contemporain dans les musées du Louvre. Bah, curieusement, on n'a pas eu tellement de critiques, hein, parce que maintenant nous menons cette politique depuis presque 10 ans, 9 ans. Il y a un public fidèle, le public jeune, le public de l'art moderne et contemporain, et même le public du Louvre est souvent très ravi de découvrir l'art contemporain dans un autre contexte. Souvent on dit qu'on ne comprend pas l'art contemporain, qu'on n'a pas accès, que c'est difficile, et le fait de parfois le mettre dans un contexte patrimonial, avec un outil pédagogique, ou de le mettre en relation avec d'autres œuvres, sans donner une espèce de certificat d'authenticité, mais donne une sorte de légitimité à des créations contemporaines. On s'aperçoit que les artistes sont aussi des très bons techniciens, très cultivés, enfin, que ce ne sont pas uniquement des gens qui se fichent du monde, comme on dit souvent en art contemporain. Et il y a eu quelques critiques, mais je dirais que c'est toujours les mêmes critiques qui ont existé depuis Manet, depuis l'art moderne, depuis toujours, qui ne supportent pas la nouveauté, qui ne supportent pas, qui ont critiqué la pyramide de Page. Il y a toujours une frange de gens qui sont enfermés dans le passé, enfermés dans une idée de l'art très académique, très classique, et ceux-là, de toute façon, sont hostiles à toute création contemporaine, mais c'est finalement assez minime par rapport à la masse des visiteurs du Louvre. Thank you.
Alors, on peut parler un peu pour Scopophilia de Nan Goldin et l'idée sur le regard de l'artiste à l'art avant de Leonardo da Vinci, peut-être les autres aussi comme Rembrandt, Jan Fabre a fait ça. Mais Scopophilia, c'est quelque chose encore, c'est le regard d'une artiste sur la féminine. Oui. Et en effet, elle explore la féminité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et la féminité dans tous ses aspects, puisque ça va jusqu'à la maternité. Et pour moi, c'est vraiment un hymne à la vie. Je trouve que, et aussi, c'est un travail sur le temps. L'œuvre commence avec une idée du cosmos, avec à la fois le monde et le sexe de la femme. Il y a une espèce de conjonction entre la vision du monde comme une boule et le sexe féminin tel qu'il apparaît dans l'œuvre de Courbet, l'origine du monde. Donc c'est un travail sur l'origine du monde. Et sur la vie, avec la naissance, la mort, les amours entre femmes, les amours entre hommes, la tendresse, la joie, la maternité. Donc c'est tous les aspects de la féminité. Et elle arrive à la fois de nous rendre terriblement présents et émouvants ces personnages, puisqu'elle a sélectionné tous ses amis, tous ses proches, qu'elle a mis en relation avec une fois l'orpheline de la Croix, une fois la Diane. Donc elle s'est dit, voilà, cette amie-là, c'était Diane. Et c'est souvent le genre de réaction qu'on peut avoir comme ça en tant que visiteur dans cette personne. Elle me fait penser à tel sentiment, telle autre personne, tel caractère. Et Nan a réussi à entremêler toutes ces images donc de là, en justement structurant aussi son travail sur des grands thèmes antiques, hein, comme le mythe de Pygmalion qui est essentiel. Narcisse, aussi Narcisse qui tombe amoureux de lui-même. Cupidon, donc aussi l'amour. Cupidon et Psyché, et puis elle finit bien sûr par l'hermaphrodite, donc l'histoire de Tirésias, passée de homme en femme. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tous les thèmes qui sont présents depuis toujours dans son œuvre, mais qui sont mêlés aux œuvres d'art, aux œuvres anciennes. Et c'est là où je pense que c'est une très grande réussite. Vous avez décidé de venir à Thessaloniki avec les cinq musées, les Louvre, décision. Je suis venue et je remercie tout le monde parce qu'on nous a invités et ça m'a fait très plaisir parce que quand on pense Louvre, on a pensé essentiellement les grandes expositions d'art ancien et je remercie tous les acteurs de cette exposition, des deux expositions dans les musées parce qu'eux ont pensé que le Louvre c'était aussi l'art contemporain. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas encore. Maintenant, ça fait partie, sans être un département, puisqu'on n'a pas de collection, mais c'est un des aspects essentiels de la politique culturelle du Louvre. Donc je remercie beaucoup tous mes amis et proches qui ont pensé à dire « Mais le Louvre, c'est aussi le regard des artistes contemporains sur le Louvre, Mimmo Giudice, Nan Goldin. » Et c'est pas moi qui ai voulu, j'ai été invité en tant que représentant de l'art contemporain. Et je pense que ce choix de Nan Goldin et de Mimmo est très juste puisque c'est vraiment ce regard des artistes sur les œuvres et ces comparaisons entre les vivants et les morts, pour la peinture et la photographie. Alors, merci beaucoup, je suis très heureuse de parler avec vous. C'est moi qui vous remercie. Πέντε μουσεία και το Λούβρο, τι είδους απόφαση είναι αυτή, κύριε Ζαχαρόπουλε? Ξέρετε, πρώτον δεν είναι απόφαση. Δεν νομίζω ότι με μια απόφαση μπορεί κανείς να φέρει το Λούβρο σπίτι του. Είναι από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο, ίσως το μουσείο. Από την άλλη μεριά, έγινε πριν ένα χρόνο μια συγκλονιστική έκθεση στο Παρίσι για το Μεγαλέξανδρο. Τα ελληνικά μουσεία και ιδιαίτερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης δάνεισε πολύ σπουδαία πράγματα, έργα τα οποία συνήθως η Ελλάδα δεν δανείζει εύκολα, ακριβώς γιατί ήταν το Λούβρο. Και πετύχαμε με την βοήθεια της κυρίας Βελένη και του Αρχαιολογικού Μουσείου και όλων των υπολείπων μουσείων που συνεργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη να έχουμε μια ανταποδοτικότητα, δηλαδή με το δάνειο των ελληνικών αρχαιοτήτων, να μπορέσουμε να ζητήσουμε από το Λούβρο που τα δανείστηκε να έχουμε στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο. Και βεβαίως επειδή δεν ήταν μία έκθεση, έγιναν πέντε εκθέσεις.
Αν Γκόλντι λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι είναι μία πολύ τολμηρή επιλογή. Είναι μία καλλιτέχνη η οποία ούτως ή άλλως γύρει ζητήματα όλα αυτά τα χρόνια και κριτική επίσης έχει υπάρξει. Είναι σκληρή η δουλειά της. Εδώ όμως έχουμε μία πολύ πολύ διαφορετική και τρυφερή ματιά πάνω σε κάποια συγκεκριμένα έργα που βρίσκονται στο Λούβρο. Πείτε μας λίγο για αυτή την επιλογή καταρχήν. Κοιτάξτε, καταρχάς ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λέτε μία σκληρή δουλειά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντική δουλειά στην ιστορία της τέχνης, πρέπει να είναι σκληρή. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, όταν πηγαίνει κανείς σε ένα παλιό μουσείο, σε ένα μουσείο παλιάς τέχνης όπως το Λούβρο, πολλά έργα μας φαίνονται πολύ ξένα, γιατί είναι σκληρά. Σκληρά με την έννοια ότι όταν δείξετε το μαρτύριο του Αγίου Τάδε, δεν μπορείτε να το δείξετε σαν το βάρη της Σαλονάκης σας. Δεν είναι για κοζερίες. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι φτιαγμένο για μια εκκλησία, για κάποιο πολύ σοβαρό λόγο. Είναι Γκόλντιν ζει στον 20-21ο αιώνα, τέλος 20ου, στη Νέα Υόρκη. Ούτε βασιλιάδες υπάρχουν, ούτε εκκλησίες, ούτε άγιοι, ούτε τίποτα. Υπάρχουν μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι ζουν μεταξύ χρήματος και έκλητης ζωής και από την άλλη μεριά είναι μεταξύ μιας προσπάθειας να βρουν μια ανθρωπιά. Mm-hmm. Αυτό κάνει έναν γκολ. Να ανοίγει μια πόρτα μια τουαλέτα σε ένα nightclub και αυτό που δεν βλέπει κανείς το πλαστικό που κυκλοφορεί μέσα στις πίστες και στις αίθουσες, το βλέπει όταν κανείς είναι ξεμαλιασμένος, μίζερος στην πραγματικότητά του. Αυτό ήταν το έργο της. Ναι. Βλέπει έναν άνθρωπο γυμνό στο κρεβάτι και εκεί πέρα βρίσκει ό,τι την ανθρωπιά που η μόδα δεν του δίνει. Έτσι. Λοιπόν, όταν μπαίνει στο Λούβρο, εκεί πέρα είναι η δύσκολη απόφαση που λέτε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαία η έκθεση. Είναι ότι μία σκληρότητα έρχεται αντιμέτωπη με μία άλλη. Αυτό το κομμάτι της δουλειάς έχουν να κάνουν, όπως περιγράφετε κι εσείς, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που ο κόσμος πολλές φορές. Περιθώριο ακριβώς. Περιθώριο, με συγχωρείτε, περιθώριο ως προς τι όμως. Περιθώριο όχι ως προς εμάς. Όχι ως προς πνευματικούς ανθρώπους. Περιθώριο ως προς έναν καθοσπρεπισμό που δεν είναι καν ο καθοσπρεπισμός της αστικής τάξης. Για τον καθοσπρεπισμό της αστικής τάξης, η γιαγιά μου έλεγε: όταν κλείνεις την πόρτα σου, κάνεις ό,τι θέλεις. Με έναν καθοσπρεπισμό μιας νεόπλουτης τάξης, η οποία ζει με ανοιχτές πόρτες γιατί της αρέσει το μπανιστήρι. Της αρέσει να κοιτάει την κατάντια του ολονού. Μας περιεργάζονται και τους αρέσει να βλέπουν ότι είμαστε λίγοι στα μάτια τους. Και δεν είμαστε λίγοι. Εκεί η Ναν Γκόλντιν προτείνει ότι είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζουμε. Και στη Θεσσαλονίκη αυτό τι αντίκτυπο λέτε ότι έχει στους θεατές, πόσο εσείς αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η έκθεση μπορεί να διευρύνει τη συνείδηση ως προς αυτό το κομμάτι που λέτε? Μπορεί να τη διευρύνει για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι πρώτον τη διεύρυνε για την Ναν Γκόλντιν. Σε σχέση με το περιθώριο της Νέας Υόρκης, στη Θεσσαλονίκη δεν το έχει αυτό το περιθώριο. Ναι, γι' αυτό κινδυνεύει να το αποκτήσει βεβαίως. Ναν Γκόλντιν δεν ενδιαφέρει μια πρωτογενής ανάγνωση της εικόνας. Λοιπόν, όταν μπει σε ένα μουσείο και βλέπεις έργα του 16ου, του 14ου, πολύ δύσκολο μπορεί να δεις τι υπάρχει πίσω από την εικόνα. Πιθανώς δεν βλέπεις καν την πρώτη ανάγνωση, γιατί δεν ξέρεις ακριβώς που πάει. Και η Ναν Γκόλντιν βρήκε έναν τρόπο να βρει μια δεύτερη ανάγνωση της εικόνας, που δεν είναι ξαφνικά η καχυποψία, αλλά που είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι άνθρωποι. Δηλαδή, ό,τι και να συμβαίνει, είναι κακοί, είναι καλοί, είναι άγιοι, είναι άγγελοι, είναι διάβολοι, είναι ό,τι θέλετε σε αυτά τα έργα, όταν είναι ένα σώμα, όταν είναι ένα χέρι που ακουμπάει ένα άλλο κορμί, όταν είναι αυτά τα κορμιά είναι ανθρώπινα κορμιά. Και αυτά τα ανθρώπινα κορμιά δεν έχουν να κάνουν με σεξ. Δεν είναι οργιαστικές εικόνες. Είναι εικόνες ανθρωπιάς. Είναι εικόνες φόβου, είναι εικόνες τρυφερότητας. Αυτό το πράγμα είδε. Και το είδε και στην ίδια τη δουλειά. Δηλαδή, ξαναδιάβασε την ίδια τη δουλειά, σαν να είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή είδε δύο ξένους τόπους και δεν τους φοβήθηκε. Γι' αυτό λέγεται σκοποφιλία. Αυτό σημαίνει σκοποφιλία. Το αντίθετο του ειδονοβλεψία. Σημαίνει ότι μπορεί να κοιτάς και να μην ξέρεις τι είναι και να σε ικανοποιεί, να σε ευχαριστεί. Να σε ευχαριστεί. Δηλαδή όπως το παιδάκι βλέπει κάτι και το χαίρεται χωρίς να ξέρει γιατί. Του αρέσει να κοιτάει. Αλλά δεν κοιτάει πληγερότυπα. Κοιτάει ένα διάχυτο πράγμα γύρω του. Είναι η ζωή. Αυτό βλέπει. Μπορούμε να συνδέσουμε λοιπόν αυτή την οπτική της Ναν Γκόλντιν στη συγκεκριμένη έκθεση τουλάχιστον με το πώς ένας θεατής πρέπει ή μπορεί να μπαίνει μέσα σε ένα μουσείο, ποιο μουσείο, με αυτόν τον τρόπο. Σαφώς. Είναι ο μόνος, δεν βλέπω άλλο. Thank you.
και από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ερχόμαστε εδώ στη Μονή Λαζαριστών, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Ένα μουσείο μέσα στο μουσείο, μία έκθεση, αυτός είναι ο τίτλος της, που μας δείχνει με έναν εξαιρετικό τρόπο δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία όμως συγγενεύουν και συνδέονται. Τη ματιά μέσα στη ζωγραφική, τη ματιά των ανθρώπων πάνω στη ζωγραφική και τη ματιά στην ίδια την αρχιτεκτονική του Λούβρου. Θα συναντήσουμε αμέσως τώρα την κυρία Κατερίνα Κοσκινά, που είναι η πρόεδρος του μουσείου και θα μας δώσει αρκετά ενδιαφέρουσες ερμηνείες πάνω σε αυτές τις δύο εκθέσεις. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτό το αφιέρωμα στην Θεσσαλονίκη των πέντε μουσείων, τις σχέσεις με το Λούβρο και κάποιων εκθέσεων που είναι πραγματικά εξαιρετικές. Κυρία Κοσκινά, το μουσείο μέσα σε ένα άλλο μουσείο. Πείτε μας λοιπόν για αυτή την σούπερ έκθεση, είναι πάρα πολύ ωραία. Η έκθεση «Το μουσείο μέσα στο μουσείο» είναι η πρόταση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μέσα στην ευρύτερη σπονδυλωτή έκθεση έργα τέχνης από τη συλλογή του Μουσείου του Λούβρου στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν είναι πολύ μεγάλη μας τιμή, φαντάζομαι και για τα πέντε μουσεία, το ότι συνεργαζόμαστε με το Μουσείο του Λούβρου. Η συγκεκριμένη έκθεση γίνεται σε συνεργασία με το Λούβρο, αλλά είναι μία πρόταση δική μας. Δηλαδή, διαλέξαμε το έργο του Μίμο Γιόντιτσε, μάλλον την ενότητα, μία έκθεση που ήταν παραγγελία και παραγωγή του Λούβρου, του Μίμο Γιόντιτσε, του Ιταλού καλλιτέχνη, με τίτλο «Τα μάτια του Λούβρου». Νομίζω ότι είναι πολύ εύγλωτη η εικόνα. Στόχος μας ήταν να δώσουμε την ευκαιρία για ένα διάλογο, καταρχήν ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Αυτόν και τον καλλιτέχνη που θα δούμε στον πρώτο όροφο του μουσείου, τον Γάλλο φωτογράφο, Jean-Christophe Ballou. Η έκθεση «Τα μάτια του Λούβρου», του Μίμο Γιόντιτσε, που έγινε το 2011 και παρουσιάστηκε στο Λούβρο, για μένα, όταν την είδα, ήταν πραγματικά κάτι πάρα πολύ δυνατό και με οδήγησε στο να αναζητήσω σχεδόν τον αντίποδα αυτής της πρότασης. Δηλαδή, ο Μίμο Γιόντιτσε, όπως βλέπουμε, έχει ουσιαστικά έρθει πάρα πολύ κοντά σε πρόσωπα που είναι ήρωες ή μοντέλα από σημαντικούς πίνακες που βρίσκονται στο Λούβρο, αλλά έχει παράλληλα φωτογραφίσει σύγχρονα πρόσωπα, ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται και σχετίζονται κατά συνέπεια με το Μουσείο του Λούβρου. Είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι του Λούβρου. Θα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε οι κάτοικοι του Λούβρου. Οι παλιότεροι και οι νεότεροι. Έχουμε μια συγκατοίκηση ουσιαστικά. Ουσιαστικά λοιπόν, και τι έκανε. Βγάζοντας οποιοδήποτε ανεκδοτολογικό στοιχείο και ερχόμενος πολύ κοντά και εστιάζοντας τα πρόσωπα και ειδικότερα στα μάτια, και το τονίζω το ειδικότερα στα μάτια, διότι όπως βλέπετε η έκθεση είναι αυστηρά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Μίμο Γιόντιτσε, στημένη σε μία ευθεία η οποία ορίζεται από τα βλέμματα και από τα μάτια. Γι' αυτό και βλέπετε αυτό το ανισόπεδο, διότι οι περισσότερες φωτογραφίες έχουν παρόλα αυτά τις ίδιες διαστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η πολύ πρωτότυπη έκθεση και πολύ προσωπική πρόταση και ερμηνεία ενός σύγχρονου καλλιτέχνη, πολύ σημαντικού, δίνει την ευκαιρία να δούμε μέσα από μία φωτογραφική γλώσσα μία πρόταση σύγχρονης εγκατάστασης. Ο Jean-Christophe Ballou είναι αμιγός φωτογράφος. Η δική μας λοιπόν πρόταση στηρίζεται στο ότι θέλαμε να δώσουμε μία
δυνατότητα διαλόγου στους δύο καλλιτέχνες, επιχειρώντας να πετύχουμε δύο στόχους. Αφενός, το να γνωρίσουμε στο κοινό το ίδιο το Μουσείο του Λούβρου, το οποίο στο έργο του Jean-Christophe Ballot αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο τέχνης και ως μνημείο, και επειδή ο ίδιος είναι και αρχιτέκτον, όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, μέσα από τη φωτογραφική αυτή προσέγγιση ουσιαστικά διαπραγματεύεται θέματα φωτογραφίας, αλλά συγχρόνως και αρχιτεκτονικής και αστικού τοπίου. Και όλα αυτά θέτοντας στο επίκεντρο της έρευνάς του το ίδιο το Λούβρο, το μουσείο, ως ουσιαστικά πορτρέτο. Από την άλλη πλευρά, ο Μίμο Γιόντιτσε κάνει κάτι τελείως διαφορετικό. Μας παρουσιάζει το Λούβρο ίσως για πρώτη φορά σαν στέγη, σαν κατοικία αυτών των ανθρώπων και παράλληλα βεβαίως διαπραγματεύεται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και πολύ επίκαιρα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές προεκτάσεις μιας τέτοιας πρότασης, αλλά κυρίως με το τι είναι σήμερα η φωτογραφία και ποια είναι η σχέση της με τη ζωγραφική. Λειτουργεί αυτή η έκθεση πάρα πολύ κοντά και στο δικό σας προσωπικό ενδιαφέρον και αντικείμενο ως μουσιολόγο από πολλές απόψεις. Είναι το μουσείο μέσα στο μουσείο, είναι οι σχέσεις του θεατή και οι θεατές εμείς, αλλά οι άνθρωποι που δουλεύουν, όπως λέτε, αυτή η συγκατοίκηση. Είναι μια έκθεση εξαιρετική. Το μουσιολογικό είναι λίγο υπαγορευμένο από την ανάγκη εδώ. Ναι. Δηλαδή, εκτός από τις προδιαγραφές στη συγκεκριμένη περίπτωση που πήραμε από το Μίμο Γιόντιτσε, αναγκαστήκαμε να βρούμε τρόπους να κάνουμε μια σοβαρή, επαγγελματική, μουσιογραφικά να στέκει πρόταση. Πρώτον, γιατί συνεργαζόμαστε με ένα τόσο σημαντικό μουσείο και όλα αυτά χωρίς να στοιχήσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε βάλαμε όλα μας τα δυνατά να ανταπεξέλθουμε σε συνθήκες κάτω από τη σημερινή πολύ σκληρή για όλους και για την τέχνη πραγματικότητα. Και ουσιαστικά πρόκειται για μια δική μας πρόταση, την πρόταση του μουσείου, για να, ή όπως σας είπα και πριν, να γνωρίσουμε αφενός το Μουσείο του Λούβρου, να θέσουμε κάποια σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη τέχνη και συγχρόνως να προκαλέσουμε κατά μία έννοια. Δηλαδή, το μεγάλο Μουσείο του Λούβρου, το μνημείο αυτό, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πώς μπορεί να χωρέσει μέσα στο μικρό, απομονωμένο, με σημαντική συλλογή βέβαια, μουσείο στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης. Πιστεύω λοιπόν ότι ο χώρος της τέχνης επιτρέπει τέτοιες προσεγγίσεις και αυτό νομίζω ότι ήταν, αν θέλετε, το στίχημα και η πρόκλησή μας. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι φυσικά για μένα ήταν έτσι κατά κάποιον τρόπο και μία επιθυμία να ανταποδώσω αυτά που πήρα από το Λούβρο, γιατί έχω τελειώσει τη σχολή του Λούβρου, γνωρίζω το μουσείο αυτό πολύ καλά, έχω ζήσει 5 χρόνια, πριν από πολλά χρόνια βέβαια, και κατά συνέπεια ήθελα να τιμήσω και το μουσείο που μου έδωσε πολλά πράγματα και τη σχολή μου. Και ειλικρινά, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και από άλλους, η έκθεση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ουσιαστική συνδρομή και πίεση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου, της κυρίας Λίνα Μενδώνη, και για μας ήταν και μία άλλη ακόμη ευκαιρία να συνεργαστούμε στενά με την Πρεσβεία της Γαλλίας και ειδικότερα με το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας Θεσσαλονίκη. Ωραία. Και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας, αφιέρωμα στα 5 μουσεία της Θεσσαλονίκης και στη σχέση τους με το Λούβρο. Δεν σας δείξαμε και τα 5 βέβαια, δεν θα ήταν δυνατόν. Σας δείξαμε όμως τα 2 μουσεία, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τη Μονή Λαζαριστών, που είναι το κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης, με τις εκθέσεις τους, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ελπίζω να καταφέρετε να ανέβετε, διαρκούν μέχρι και το Γενάρη. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.